Στο Άβιο από φιλάθλους λόγω τιμωρίας δημοτικό στάδιο, ο ΑΟ Χαλκής υποδέχθηκε τη δροσιά. Στο 12ο λεπτό, ο διαιτητής Παπακυριάκος υπέδειξε πέναλτι για χέρι του Λάμπρου και ο Ζουλιώτης με εύστοχη εκτέλεση έβαλε τους γηπεδούχους νωρίς μπροστά στο σκορ. 7 λεπτά αργότερα, ο Λάμπρου έβγαλε την παλιά στον κενό χώρο. Το τελείωμα του Κουζούλογλου δεν ήταν καλό και χάθηκε ευκαιρία για την ομάδα της Ανθιδόνας. Στο 35, σέντρα του Ζαχαριά, η κεφαλιά του Σπανού κατέληξε out. 2 λεπτά πριν τη λήξη του ημιχρόνου, ο κεραυνός του Ζαχαριά τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι του Σωτηρόπουλου. Στο 50, οι φιλοξενούμενοι ζήτησαν πέναλτι για χέρι στο σουτ του Θανάση Κουτσαβλή. Ο διαιτητής Παπακυριάκος δεν υπέδειξε κάτι αντικανονικό. 6 λεπτά αργότερα, σέντρα από το Ζουλιώτη, εντυπωσιακή επέμβαση του Σωτηρόπουλου στην κεφαλιά του Ζαχαριά. Στο 57, η κεφαλιά του Μαστροκώστα από το κόρνερ του Θωμά έφυγε εκτός εστίας. Οι γηπεδούχοι καθάρισαν το μάτς το τελευταίο δεκάλεπτο με πρωταγωνιστή το Μαστροκώστα. Στο 86, μετά τη σέντρα του Σπυράκη, ο επιθετικός των Ερατζούρη κλείδωσε τη νίκη για την ομάδα του. Και στο 88, μετά από εκτέλεση κόρνερ του Ζουλιώτη, η μπάλα έφυγε από τα χέρια του Σωτηρόπουλου και ο Μαστροκώστας την έστειλε στα δίχτυα για το τελικό 3-0. Επιστροφή στις νίκες για τη Χαλκίδα μετά την ήττα στο Αλιβέρι. Ερχόμασταν από ένα άσχημο αποτέλεσμα, με άσχημη εμφάνιση. Δεν έχουμε συνηθίσει σε κάτι τέτοιο, ούτε σε αποτελέσματα, ούτε σε εμφανίσεις. Θέλαμε την νίκη να προσπαθήσουμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ήρεμοι, να συγκεντρωθούμε για την επόμενη εβδομάδα. Θεωρώ ότι κάναμε καλό παιχνίδι εκτός από ένα 20 λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο. Πιέσαμε σωστά, δημιουργήσαμε, είχαμε τα δύο δοκάρια στο πρώτο ημίχρονο. Και όσο δεν τελειώνει τα παιχνίδια, η αλήθεια είναι ότι αγχωνόμαστε λίγο. Ήρθε το δεύτερο γκολ και θεωρώ ότι μετά το παιχνίδι κύλησε όπως έπρεπε να κυλήσει. Για 75 λεπτά πιστεύω ότι ήμασταν μέσα στο παιχνίδι. Είχαμε μια καλή έτσι τακτική προσέγγιση, μπορώ να πω, μια προσήλωση είχαν οι ποδοσφαιριστές μας. Στη συνέχεια, λίγο η κούραση, ένας εκνευρισμός, ίσως αδικαιολόγητος, που προήλθε και μερικά ατομικά λάθη, διαμόρφωσαν το αποτέλεσμα. Απέναντι, βέβαια, σε μια από τις πιο καλές και πιο ποιοτικές ομάδες της κατηγορίας. Μπορώ να πω όμως ότι αν αναλογιστώ και τι δουλειά έχουμε κάνει και τα προβλήματα που έχουμε όσον αφορά το μικρό ρόστερ της επιλογές μας από τον πάγκο, το οποίο δυσκολεύει και τη δουλειά μας στις προπονήσεις, είμαι ευχαριστημένος από την προσπάθεια των παικτών μας. Θέλω να πω ότι ήταν μια πολύ δύσκολη εβδομάδα για εμάς, γιατί πια αρκετή εσωστρέφεια στην ομάδα λόγω της ήττας της προηγούμενης Κυριακής. Συζητήσαμε πολύ, προσπαθήσαμε πολύ να καταφέρουμε να ανταπεξέλθουμε στο σημερινό παιχνίδι και οι τρεις βαθμοί αυτοί πιστεύω ότι είναι αναλυτικοί έτσι ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το πρωτάθλημα.